Λοιπόν, και αφού δώσαμε λύση και στο hangover με εξεμάτιασμα, πρέπει να κάνουμε μικρό break σε αυτή την. Όχι για διαφημίσεις. Για να υποδεχτούμε τον άνθρωπο όπου, ο οποίος κατά βάση του ανήκει αυτή εδώ η εκπομπή. Νίκο Ζέρβας, ο οποίος κάτι νεότερο έχει από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Καλώς τον. Πού είσαι, Νίκο? Τι κάνετε, Νίκο, δεν είσαι σε άδεια, δεν είσαι σε διακοπές. Είμαι σε διακοπές. Να, να δούμε τι εφήβρες. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει που είναι, έχει χαλάσει ο καιρός ενώ εσύ κάνεις διακοπές. Τρέχει και το άτιμο το ρεπορτάζ, δεν σε αφήνουν ησυχία. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν μπορούσε η είδηση της χρονιάς να μην βγει σε αυτήν την εκπομπή. Προφανώς. Μας έφτιαξες λοιπόν, τώρα το μυαλό, για να ακούσουμε. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ακούγανε The Wins for FM είχαν καταλάβει περίπου τι συμβαίνει. Κόντρα σε όλα τα ρεπορτάζ και την παραφρενολογία, ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αυτή είναι η απόφασή του. Έχει πάρθει εδώ και τουλάχιστον 3-4 μέρες. Νομίζω ότι επικυρώθηκε στην επίσκεψη του Χρήστου Μπαφέ και του Γιώργου Σκενδύλια στη Βουλγαρία. Το Σαββατοκύριακο και είχαν πάει, Ακριβώς, ναι. Και πλέον μετράμε αντίστροφα για να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το χαλάσει αυτό. Και ο Βεζένκοφ να επιστρέψει στον Ολυμπιακό με στόχο και των δύο πλευρών να ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απόφαση, έτσι. Ναι. Για να πούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Η πλευρά η άλλη είναι ότι πρέπει να βρεθεί λύση με το NBA. Όλες αυτές τις μέρες γίνονται συνεχόμενες επαφές της πλευράς του Βεζένκοφ με τους Raptors. Τους έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο NBA. Δηλαδή πλέον ό,τι ρόλο και να του έδιναν δεν θα μπορούσαν να τον μεταπίσουν. Ήταν όμως 100% στο χέρι τους. Δηλαδή δεν μπορεί στο NBA κάποιος να πάρει το καπέλο του και να φύγει, να το πω έτσι. Ναι. Φαίνεται όμως ότι και οι Raptors έχουν καταλάβει ότι... Έχει κανένας δεν θέλει να κρατάει ένα παίκτη που είναι δυσαρεστημένος, ρε παιδί μου. Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά άμα στη δική τους περίπτωση δεν είναι αυτό που λέμε ότι θα τους έκανε και την απόλυτη διαφορά. Σε σχέση με τους... γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει και φοβερούς στόχους, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα που του δίνει αρκετό χρόνο, είναι η αλήθεια. Βάσει της φορολογίας πρέπει να βάζουμε όλα μέσα στο καζάνι. Τα λεφτά του Βεζένκοφ ήταν πολύ πιο λίγα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του NBA. Λόγω Καναδά. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 58% η φορολογία του μέναν γύρω στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Να το λες λίγο πιο χαμηλά, γιατί μπορεί να ακούνε και άνθρωποι από τα οικονομικά επιτελεία, ας πούμε. Μας ακούνε κάποιοι ράμπο. Και να σου πει 58%. Για έλατε. Ναι. Λοιπόν, τώρα που το πράγμα δεν είναι ξεκαθαρίζει ως προς την απόφασή του, λοιπόν, γιατί θα πω αμέσως και τι χρειάζεται να περιμένουμε. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Να πω ότι υπήρχε τρομερή σκέψη και για το να προσπαθήσει ακόμη μια φορά. Εννοείται στο NBA. Υπήρχε πρόταση του Παναθηναϊκού που τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό του Ολυμπιακού. Αλλά ο Βεζένκοφ τα ζήγησε έτσι, θέλει να γυρίσει την ομάδα που τον ανέδειξε ουσιαστικά, στην οικογένειά του όπως έχει πει πάρα πολλές φορές. Και φυσικά με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του Ολυμπιακού, μετά τον Τζο Σίλντρες. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει είτε τριετές είτε πενταετές συμβόλαιο. Το οποίο θα αγγίζει τα 15-16 εκατομμύρια συνολικά. Στο τετραετές εννοώ, έτσι. Άρα μιλάμε για πάνω από 3,5 εκατομμύρια, αγγίζει και τα 4. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή αμέσως, εφόσον γίνει αυτό το πράγμα. Και στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, ξεπερνάει χρήματα που παίρνει ο Βασίλης Πανούλης στο πικ του. Νομίζω ότι το αξίζει 100%. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε να γίνει αυτή η χάρη από τους Raptors, έτσι. Που νομίζω ότι θα γίνει και ένα κρίσιμο 48ωρο που βάσει κανονισμών στο NBA πρέπει να περάσει. Α, το wave list το περίφημο, Ακριβώς, από τη στιγμή που θα γίνει wave, για 48 ώρες όλες οι ομάδες του NBA έχουν το δικαίωμα να τον αποκτήσουν χωρίς να τον ρωτήσουν, έτσι. Δηλαδή, πες για παράδειγμα ότι ο Orlando Magic θέλουν να τον πάρουν. Ναι. Το κάνουν στις 48 ώρες, και τον πήραν με το... Η μόνη τους υποχρέωση είναι να καλύψουν το συμβόλαιο που ήδη έχει υπογράψει άλλη ομάδα. Ακριβώς. Η ιστορία βέβαια έχει δείξει ότι εντάξει, οι άνθρωποι μαθαίνουν, δεν είναι ότι παίκτες οι οποίοι έχουν εκφράσει στην ομάδα που τους βγάζει στη wave list την επιθυμία να αποχωρήσουν, καταλαβαίνουν ότι δεν τους παίρνει κανένας, έτσι. Ναι. Αυτό είναι λογική. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε τυπικοί σε αυτό που λέμε. Πρώτα πρέπει να γίνει wave, έτσι. Δεύτερον, να περάσει το 48ωρο και μετά να είναι ελεύθερος για την επιστροφή του στο NBA. Η καινούργια εξέλιξη που ξαναλέω έχουμε περαιδεάσει τον κόσμο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε περίπτωση επιστροφής του Βεζένκοφ η απόφαση θα είναι Ολυμπιακός. Ό,τι και αν ακουγότανε, το παιδί ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να γυρίσει στην ομάδα που τον ανέδειξε και εκεί που είναι οι φίλοι του και που είναι η οικογένειά του, έτσι. Και με λιγότερα χρήματα κιόλας. Δεν είχε κανένα πρόβλημα τέτοιο.
Βέβαια βλέπουμε λιγότερα και θα μας πιάσει κανένα κεφαλικό με αυτά που, που λέμε. Ναι, ακριβώς δεν, δεν το λες, ας πούμε, και με πολύ, πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη μεγάλη παραχώρηση, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. 15 ακριβώς. εκατομμύρια είπες, έτσι. Στο τετραετές θα είναι κοντά στα 15-16 εκατομμύρια. Ναι. Αν γίνει πενταετές, υπάρχει πιθανότητα να γίνει και πενταετές. Ναι. Συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει στο μπάσκετ. Έτσι, απλά το δείχνει ο Ολυμπιακός ξεκάθαρο ότι θέλει να είναι ηγέτης του μέχρι να τελειώσει το μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Τα πράγματα μπορούν να πάει και παραπάνω, έτσι. Κοντά 4 ετησίως είναι το, η πρόταση στο τραπέζι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περιμένουμε να γίνει. Περιμένουμε τους Αμερικανούς, ναι, πλέον. Να γίνει. Στο παιδί αποφάσισε.